από την κυβέρνηση τώρα διαμηνύουν πως θα εξαντλήσουν όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση των αγροτών. Ωστόσο, όπως λένε, στην παρούσα φάση οι αντοχές που υπάρχουν είναι ελάχιστες. Η αντιπολίτευση την ίδια ώρα συγκροτεί ένα μέτωπο κατά της κυβέρνησης, βλέποντας κιόλας ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους. Ανοιχτές διατηρεί η κυβέρνηση τις πόρτες του διαλόγου με τους αγρότες, καθιστώντας όμως σαφές ότι οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας δεν επιτρέπουν σε αυτή τη φάση άλλα μέτρα, πέραν του πακέτου των 232 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε δεσμευθεί πως όσο διαρκεί η πληθωριστική κρίση θα στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες με λελογισμένα μέτρα που δεν υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Η οικονομία της χώρας βελτιώνεται, γι' αυτό και είμαστε σε θέση να διαθέσουμε αυτό το πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των αγροτών. Οι πόροι όμως που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ανεξάντλητοι, γι' αυτό και δεν εξετάζονται επιπρόσθετα μέτρα. Τα καυστικά σχόλια της κυβέρνησης πάντως για την εμφάνιση του Στέφανου Κασελάκη επάνω σε τρακτέρ στην Ημαθία πυροδότησαν οξία αντιπαράθεση με τον ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ειρωνία της και το πάθος της για τη φωτογραφία μου πάνω σε τρακτέρ. Εγώ δεν χρειάζομαι τον κύριο Γκρίνμπεργκ και σκηνοθετημένες πόζες. Μέσα στην κοινωνία και το κόμμα μας το βλέπετε εδώ πέρα. Στο πεδίο γίνεται δουλειά. Το ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Ο τελευταίος τότε αρχηγός αντιπολίτευσης που ανέβηκε σε τρακτέρ, όταν έγινε πρωθυπουργός, φόρους έβαλε στους αγρότες. Κανένα πρόβλημα λοιπόν δεν λύθηκε με επικοινωνιακά σόου, με ρητορική λαϊκισμού. Τα προβλήματα λύνονται με πράξεις και με πολιτικές και εντός και εκτός συνόρων. Δεν στήσαμε ούτε το Λούκι Λουκ καβάλα στο άλογο που τυχαία βρέθηκε στο δρόμο του κυρίου Μητσοτάκη, ούτε στήσαμε τη γραμματέα του κυρίου Χατζηδάκη να βρεθεί τυχαία στο δρόμο και να του πει τι γκόμενος είσαι εσύ. Σφοδρή κριτική άσκει και το ΠΑΣΟΚ και συνολικά η Ελλάσσον αντιπολίτευση. Οι αγρότες μέχρι να κατέβουν τα τρακτέρ στο δρόμο ήταν αόρατοι. Χρειάστηκε δηλαδή αυτού του είδους η κινητοποίηση, ούτως ώστε η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός να κινητοποιήσει. Η βασική ευθύνη, το λέμε καθαρά, είναι η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Mm-hmm. Την οποία τη στήριξαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, καθώς και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με κίνητρα στους αγρότες και όχι για τις πολυεθνικές. Έχουμε πολλαπλά μέτρα για το ρεύμα. Είναι μια παρέμβαση πολύ μεγάλη, η οποία γίνεται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο για να βοηθήσουμε το πρωτογενή τομέα. Να πάνε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και να μην φύγουν από εκεί μέχρι τα δίκαια αιτήματά τους να επιληθούν. Το βλέμμα της κυβέρνησης πλέον είναι στραμμένο στις αυριανές αποφάσεις των αγροτών για τις επόμενες κινήσεις τους. Πάμε να δούμε τι είπε πριν από λίγο σε πολιτική εκδήλωση ο Πρωθυπουργός για το θέμα των αγροτών, ο Γιάννης Καντέλης. Γιάννη. Στάθηκε κυρίως στην ευρωπαϊκή διάσταση με τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρει πως η κυβέρνηση κατάφερε να διατηρήσει στο ίδιο ύψος τις επιδοτήσεις για τους αγρότες και τους πόρους οι οποίοι κατευθύνουν στον αγροτικό κόσμο, παρότι μειώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στην προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να βάλει φραγμούς στις πολιτικές που προωθούσαν οι πράσινοι και οι ευρωσοσιαλιστές με αφορμή την πράσινη μετάβαση για να μειωθούν αυτοί οι πόροι προς τους αγρότες, να γίνει πιο δύσκολη η αγροτική παραγωγή. Μάλιστα, να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Αφορμή τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις, αξίζει να θυμηθούμε κάτι το οποίο δεν το τονίζουμε αρκετά, ότι αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και διατήρησε στην πατρίδα μας τους ίδιους πόρους από την κοινή αγροτική πολιτική όταν αυτοί μειώθηκαν για άλλες χώρες. Θυμάμαι, προσωπικά έκανα αυτήν την διαπραγμάτευση.